Η γυναίκα στο προσκήνιο ήταν το κεντρικό θέμα της εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Ζήτσας, το Κέντρο Κοινότητας και η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου το βράδυ της Παρασκευής στην Ελεούσα. Η εκδήλωση αποτέλεσε παράλληλα και μια ενδιαφέρουσα και ουσιαστική δημόσια παρέμβαση στο ζήτημα της έμφυλης βίας και την ανάγκη προστασίας των γυναικών, θέμα που βρίσκεται διαρκώς στην ελληνική επικαιρότητα. Χαιρετισμό επίφθηναν οι βουλευτής Μαρία Κεφάλα, ο Δήμαρχος Ζήτσας Μιχάλης Πιάκος, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Χριστιάνα Καλογύρου, η Γιούλα Μητροκώστα από την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας και ο Βασίλης Γαρδίκος από την Μίζωνα Αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η γυναίκα και η θέση της μέσα στην κοινωνία υπήρξε και παραμένει ένα θέμα ανοιχτό και επίκαιρο. Η γυναίκα είναι στο προσκήνιο, όχι όμως πάντοτε για τους σωστούς λόγους. Σήμερα συναντάμε γυναίκες πρωτοπόρες, γυναίκες ηγέτιδες σε θέσεις εξουσίας, γυναίκες που ανοίγουν δρόμους στην επιστήμη, στις τέχνες, στις επιχειρήσεις, στον χώρο της η καθεμιά, γυναίκες μανάδες, εργαζόμενες ηρωίδες της καθημερινότητας, μαχήτριες της ζωής, με πολλαπλούς και πολυδιάστατους ρόλους. Και την ίδια στιγμή συναντάμε γυναίκες θύματα βίας και κακοποίησης. Γυναίκες αποδέκτες απαράδεικτων συμπεριφορών, θύματα έμφυλης βίας. Αποτελεί δυστυχώς κομμάτι της πραγματικότητας. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, η δυνατότητα δημοσιοποίησης περιστατικών βίας και κακοποίησης μέσα από τα εργαλεία που μας προσφέρει η σύγχρονη κοινωνία, μας φέρνει όλες και όλους πρώτων ευθυνών μας. Είναι απόλυτο χρέος μας να διαφυλάξουμε, να προστατεύσουμε και να προάγουμε αδιάλειπτα τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία. Οι εκλεκτοί ομιλητές μας, με τις εμπεριστατωμένες τοποθετήσεις τους, θα αναπτύξουν τις πτυχές των θεμάτων που ανακύπτουν από τα φαινόμενα της έμφυλης οικογενειακής βίας, τα οποία παίρνουν ανησυχητικές πλέον διαστάσεις και θα πρέπει να μας προβληματίσουν όλους ως κοινωνία και για το πώς ο καθένας θα συμβάλλει από τη σκοπιά του στην εξάλληψή τους. Η χώρα μας έχει ένα πλούσιο νομικό προστάσιο για την προστασία των θυμάτων. Όμως είναι αυτό αρκετό? Οι συμπεριφορές δεν αλλάζουν με νόμους. Όσο αυστηροί και αν είναι αυτοί, θα χρειαστεί χρόνος και μεγάλη προσπάθεια. Αλλαγή νοοτροπία σε πολλά επίπεδα για να εξαλειφθούν τα στερεότυπα που πηγάζουν από την ανισότητα των φίλων κυρίως και που συχνά στιγματίζουν το θύμα και όχι τον ένοχο. Για τον λόγο αυτό οφείλουμε όλοι να συνδράμουμε. Από τη μια να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς που θα αποτρέπουν τέτοια φαινόμενα και απ' την άλλη να στηρίξουμε τον δύσκολο αγώνα των θυμάτων. Θέλω να δώσω μία λίγο έτσι περισσότερη έμφαση στο ρόλο της γυναίκας αγρότησας. Η αγρότησα η οποία πραγματικά ο ρόλος είναι ακόμα πιο πολυσυμβής, έχετε να επομιστεί πολλές ευθύνες, τις περισσότερες φορές ζώντας σε απομακρυσμένες περιοχές, σε περιοχές που δεν δίνουν τη δυνατότητα της πρόσβασης σε όλες εκείνες τις δομές που θα μπορούσαν να την υποστηρίξουν. Και εδώ ακριβώς είναι ακόμα πιο αυξημένες οι ευθύνες μας ως πολιτεία, ως κράτος, ως τοπική αυτοδιοίκηση να συνδράμουμε τη γυναίκα αγρότησα σε όλη αυτή τη προσπάθεια. Πάντα εντός εισαγωγικών το γιορτάσαμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Από το 1909 μέχρι και τώρα τα θέματα με τα οποία διαπραγματευόμαστε εμείς ως Επιτροπές Ισότητας αλλά και αγώνες των γυναικών είναι διαχρονικά και επίκαιρα. Μιλάμε για ισότητα των φύλων, μιλάμε για πολύ καλύτερη ενδυνάμωση του ρόλου της γυναίκας μέσα στην κοινωνία, για μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στα κοινά. Μιλάμε για θέσεις ευθύνης των γυναικών, ανέλυξη των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, περισσότερες γυναίκες. Μιλάμε για το κεφάλαιο της γυναικείας επιχειρηματικότητας που πρέπει μέσα από την αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων να δώσουμε βοήθεια στις γυναίκες αυτές. Και φυσικά και για το μεγάλο κεφάλαιο της βίας των γυναικών, της έμφυλης βίας, όπου δυστυχώς η περασμένη χρονιά, κύριε Υπουργέ, ήταν μια χρονιά που γίναμε μάρτυρες αποτρόπαιων εγκλημάτων σε βάρος των γυναικών. Όπως γνωρίζετε, η έμφυλη και η οικογενειακή βία αυξήθηκαν κατακόρυφα στην περίοδο της πανδημίας. Και δεν αποτελούν ένα οικογενειακό ζήτημα, αλλά κοινωνικό πρόβλημα. Την πρώτη περίοδο της πανδημίας, η βία κατά των γυναικών χαρακτηρίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως ποιόδης πανδημία, φέροντας το φως το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος και καταδεικνύοντας την ανάγκη να δράσουμε όλοι οι πολίτες υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων και κατά της βίας σε οποιαδήποτε μορφή. Στην ομιλία του, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κότσιρας έδωσε βάρος στις πολιτικές για την προστασία των γυναικών και των παιδιών από τη βία και την κακοποίηση, ενώ αναφέρθηκε και στις αλλαγές που συντελέστηκαν στον ποινικό κώδικα.
Ο αντισαγγελέας εφετών Ιωαννίνων Ευάγγελος Μάστακας από την πλευρά του αναφέρθηκε στη βία κατά των γυναικών και την ποινική αντιμετώπιση και έδωσε βάρος στον ρόλο της πρόληψης. Τα φαινόμενα βίας δεν είναι μονοδιάστατα, δεν μπορούν να λυθούν αποσπασματικά, δεν μπορούν να λυθούν με μία μόνο ενέργεια, με ένα μόνο νόμο. Είναι θέματα που χρήζουν οριζόντιας αντιμετώπισης από όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας διοίκησης, από την κυβέρνηση, από την πολιτεία, από την εκάστοτε κυβέρνηση, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον συζητάμε ανοιχτά για τα θέματα, για τα ζητήματα βίας και ειδικότερα για τα θέματα βίας κατά των πιο ευάλωτων πολιτών. Και ευάλωτοι πολίτες είναι οι γυναίκες που πολλές φορές δεν μπορούν να φτάσουν στο να μιλήσουν όταν είναι θύματα κακοποίησης. Ευάλωτοι είναι οι ανήλικοι, οι οποίοι επίσης πολλές φορές και πολύ συχνά δυστυχώς δεν μπορούν να φτάσουν να ακουστούν στις αρμόδιες αρχές. Και ευάλωτος πολίτης είναι ο κάθε αδύναμος πολίτης ο οποίος είναι θύμα οποιασδήποτε εγκληματικής ενέργειας και ειδικά σε τέτοια ευαίσθητα ζητήματα που αποτελούν την πιο ιδεχθή και αποτρόπαια μορφή βίας. Τελευταία, το φαινόμενο της έμφυλης και όχι μόνο βίας βγαίνει από το παρασκήνιο στο προσκήνιο και όλο και περισσότερο θύματα μιλάνε. Το ρήμα μιλάνε είναι το κλειδί σε παρόμοια περιστατικά. Οι γυναίκες θύματα πρέπει να αρχίσουν να μιλάνε όταν αρχίζει και η κακοποίηση. Άρα στο ρήμα μιλάω πρέπει να προσθέσω το ρήμα, το αναγκαίο ρήμα, αρχίζω να μιλάω. Η κακοποιημένη γυναίκα πρέπει να αρχίσει να μιλάει όταν αρχίσει και η κακοποίηση. Όποια σπορθής κακοποίηση. Σωματική κακοποίηση, ψυχολογική κακοποίηση, εργατική κακοποίηση, αθλητική κακοποίηση, τότε πρέπει να αρχίσει να μιλάει. Εάν δεν μιλάει, η βία θα εξακολουθήσει και θα φτάσει και στο έπακρο ακόμα που μπορεί να είναι ένα σοβαρός τραυματισμός, ακόμα και ο θάνατος.